Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό και τον δοξάζουμε γιατί μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί σε αυτή την εκπομπή με τίτλο «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε πάντοτε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα και τα θέματα τα οποία σας απασχολούν και μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με μία ανώνυμη φίλη μας. Διαβάζω. Στην επιστολή προς Κορινθίους Α, στο ΙΓ κεφάλαιο και 7 εδάφιο που αναφέρεται στην αγάπη και λέει «Πάντα ανέχεται, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει», το «πάντα» έχει την έννοια του «πάντοτε» ή «τα πάντα». Ναι, αγαπητοί μου φίλοι. Στην πρώτη σου αυτή ερώτηση, λοιπόν, διαβάζω από μέσα. Η αγάπη, το 7 εδάφιο από το ΙΓ κεφάλαιο, πάντα ανέχεται, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Με την έννοια της γραμματικής, το πάντα εδώ και το πάντα στην γλώσσα αυτή που γράφεται, στην Καινή Διαθήκη, έχει την έννοια ή του όλα, αν είναι επίθετο, τα πάντα δηλαδή, ή αν είναι επίρρημα, του εντελώς, του κατά πάντα. Και οι δύο αυτές έννοιες έχουν ανταπόκριση στο μήνυμα, στην έννοια του εδαφίου αυτού. Για να δούμε λοιπόν. Όταν λέει η Γραφή η αγάπη, γιατί ο Θεός είναι αγάπη, πάντα ανέχεται, σημαίνει ή ότι όλα τα ανέχεται, είτε κατά πάντα ανέχεται. Εντελώς ανέχεται. Όχι πάντοτε, το πάντοτε δεν έχει καμία σχέση με αυτό το εδάφιο. Επίσης πάντα ελπίζει, πάντα πιστεύει, όλα τα πιστεύει, εντελώς τα πιστεύει, πάντα υπομένει, όλα τα υπομένει, εντελώς τα υπομένει. Εδώ όμως πρέπει να κάνουμε μια διευκρίνηση. Ο Θεός που είναι αγάπη και η αγάπη όλα τα υπομένει, υπομένει όχι την αμαρτία του αμαρτωλού ανθρώπου, αλλά υπομένει τον αμαρτωλό άνθρωπο. Πώς δηλαδή? Ανέχεται ελπίζοντας, ανέχεται τον αμαρτωλό άνθρωπο, ελπίζοντας ο Θεός που τον αγαπάει ότι κάποια στιγμή θα έλθει στον εαυτόν του και θα επιστρέψει στη σωτηρία, την αιώνια ζωή και το Θεό. Όλα τα πιστεύει, δηλαδή ό,τι και να λέει, ό,τι και να γίνεται, πιστεύει εν τέλει ότι ο αμαρτωλός θα σωθεί. Γιατί ο Θεός δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά θέλει να μετανοήσει, να επιστρέψει σε Αυτόν και να έχει ζωή αιώνιον. Όλα τα ελπίζει, κατά πάντα ελπίζει, ελπίζει δηλαδή ό,τι και να βλέπει, ό,τι και να γίνεται στη ζωή του, ό,τι και να πράττει αυτός, ελπίζει η αγάπη του Θεού, ο Θεός που είναι αγάπη, η αγάπη αυτή καθεαυτή, ότι ο αμαρτωλός θα επιστρέψει. Και βεβαίως όλα τα υπομένει και κατά πάντα υπομένει. Άρα η έννοια του πάντα στο εδάφιο αυτό έχει την έννοια του κατά πάντα, εάν είναι επίρρημο, ή του όλα, τα πάντα, αν είναι επίθετο. Και στις δύο περιπτώσεις ανταποκρίνεται στο Λόγο του Θεού. Και ανταποκρίνεται γιατί? Γιατί ο Θεός που είναι αγάπη, όλα τα πιστεύει, όλα τα υπομένει, όλα τα ελπίζει, όλα τα ανέχεται στον αμαρτωλό άνθρωπο που θέλει όχι να απολεστεί αλλά να επιστρέψει και να έρθει σε Αυτόν. Γι' αυτό αγωνίζεται ο Θεός
δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω, αγωνίζεται ο Θεός που είναι αγάπη να ελκύσει τον άνθρωπο προς Αυτόν, να του φανερώσει και να του δείξει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ώστε να τον αναγεννήσει όταν το πιστέψει ο άνθρωπος ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, και ομολογήσει ότι αυτός είναι ο Κύριος των Κυρίων και Βασιλεύς των Βασιλέων, να τον σώσει, να τον αναγεννήσει και ο Ιησούς Χριστός να τον προσθέσει στην Εκκλησία Του και να έχει ο άνθρωπος αυτός το όνομά του γραμμένο στο βιβλίο της ζωής, αφού μετανόησε, βαφτίστηκε εν ύδατη και εξητάει να λάβει και την δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Συνεχίζουμε με τη δεύτερη ερώτησή σου, αγαπητοί μας φίλοι. Μέσα από το Λόγο του Θεού βλέπουμε χαρακτήρες ανθρώπων ταπεινούς, άλλους περισσότερους ταπεινούς, και απόλυτο παράδειγμα ταπείνωσης ως άνθρωπος επί γης, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Αν μπορεί ένας άνθρωπος και πώς να ταπεινώνει την καρδιά του και το πνεύμα του ενώπιον του Θεού, ή αν τελικά η ταπείνωση είναι στοιχείο του χαρακτήρα, ή το έχει κάποιος δηλαδή ή δεν το έχει. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν μέσα στην ζωή άνθρωποι οι οποίοι έχουν χαρακτήρα από φυσικό χάρισμα, έχουν χαρακτήρα ταπεινοφροσύνης, ταπεινό χαρακτήρα. Βέβαια ο Λόγος του Θεού και ο Χριστός δεν απευθύνεται μόνο σε αυτούς, γιατί οι περισσότεροι των ανθρώπων, καθώς έχουν το πνεύμα του κόσμου, το οποίο είναι οι επιθυμίες της σαρκός, οι επιθυμίες των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου, περισσότεροι των ανθρώπων έχουν πνεύμα αλαζονικό και υπερήφανο. Όταν αναγεννηθούν οι άνθρωποι και έρθει ο Θεός και αλλάξει τα πάντα στη ζωή τους και κάνει νέα τα πάντα, τότε αλλάζουν οι επιθυμίες της σαρκός και γίνονται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, αλλάζουν οι επιθυμίες των οφθαλμών και γίνονται και πάλι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, και αλλάζει και το πνεύμα και γίνεται από αλαζονικό και υπερήφανο, πράο και ησύχιο. Ενώ η καρδιά του ανθρώπου από σκληρή και αμετανόητη γίνεται απαλή και τρυφερή. Και η σάρκα από το να εξητάει την αμαρτία, εξητάει το θέλημα του Θεού. Όμως όταν ο άνθρωπος αναγεννηθεί, δεν σημαίνει ότι τέλειωσαν όλα. Αντίθετα, σημαίνει ότι τώρα αρχίζουν όλα στον αγώνα του για την πνευματική ζωή, καθώς πρέπει, λέει ο Απόστολος Παύλος, να φερόμεθα προς την τελειότητα. Άρα πρέπει να δαμάζει το σώμα του και να το δουλαγωγεί, καθώς λέει και ο Απόστολος Παύλος, μήπως εις άλλους κηρύξας εγώ βρεθώ αδόκιμος. Άρα η ταπείνωση είναι κάτι που ο Θεός το ζητάει από τους ανθρώπους και μάλιστα ευθύς εξ αρχής το ζήτησε από τους ανθρώπους, όταν στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο διαβάζουμε από το Ιώτα κεφάλαιο και το 28 εδάφιο. Έλθετε προς με πάντες οικοποιώντες και υπεφορτισμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Αυτή είναι η πρόσκληση που κάνει ο Χριστός στους ανθρώπους που έχουν δεχτεί ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Αφού έρθετε, πάρετε το ζυγό μου εφημάς. Δηλαδή, όπως ήταν ο ζυγός στα δύο βόδια που ήταν δύο ξύλα και ανάμεσα βάζανε τα δύο κεφάλια των βοδιών για να οργώσουν το χωράφι, έτσι ο Χριστός παρομοιάζει και την πρόσκλησή του και το τι σημαίνει «έλα σε μένα», «μπες στον ίδιο ζυγό με μένα», «έλα να περπατήσουμε μαζί», «έλα να εργαστούμε μαζί», «έλα να ζούμε μαζί από εδώ και στο εξής», «έλα να έχεις μια τελείως διαφορετική ζωή ακολουθώντας εμένα». Πώς? Και εδώ αρχίζει η πρώτη ταπείνωση. Όποιος θέλει να έρθει πίσω μου, ας απαρνηθεί τον εαυτό του. Αυτή είναι η ταπείνωση. Απαρνούμε τον εαυτό μου, τις επιθυμίες της σάρκας μου, τις επιθυμίες των οφθαλμών μου και την αλαζονία του βίου. Εφόσον με αναγέννησε ο Θεός, μπορώ, γιατί με ελευθέρωσα από την αμαρτία. Τώρα πρέπει να δουλώσω τον εαυτό μου εις τον Θεό για να είναι ο καρπός μου εις αγιασμόν και το τέλος μου ζωή αιώνιος. Άρα λοιπόν, όποιος θέλει να έρθει πίσω μου, λέγει ο Χριστός, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, που είναι η ταπείνωση. Τώρα πια δεν είμαι τίποτα. Αναγνωρίζω ότι σαν άνθρωπος είμαι μηδέν και εκείνο που μου χρειάζεται σαν άνθρωπος είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριός μου και ο Θεός μου, ο ζυγός του Χριστού.
Άρατε λοιπόν το ζυγό μου εθιμάς και όταν θα μπείτε στον ίδιο ζυγό θα μάθετε, μάθετε απέ μου ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο το οποίο ζητάει ο Χριστός από τον άνθρωπο. Πραότης και ταπεινοφροσύνη. Γιατί πραότης και ταπεινοφροσύνη, γιατί είναι και γραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, μόνον υπό της περηφανίας προέρχεται η αίρεση. Ο ταπεινός άνθρωπος δεν ξεσηκώνεται, δεν θυμώνει, δεν αγριεύει, δεν τζακώνεται, αλλά το χαρακτηριστικό του ταπεινού ανθρώπου είναι η πραότης. Και το χαρακτηριστικό του πράου ανθρώπου είναι η ταπεινοφροσύνη, η ταπείνωση. Μάθετε λοιπόν απ' εμού ότι εγώ είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία και τότε θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας. Άρα λοιπόν για να έρθει η ανάπαυση του Κυρίου στις ψυχές μας, η ειρήνη του Θεού στις ψυχές μας, να φύγει το βάρος, το φορτίο, ο κόπος του κόσμου τούτου και η ταλαιπωρία του κόσμου τούτου από την ψυχή μας, πρέπει να μπούμε στον ζυγό του Χριστού, να μάθουμε από αυτόν ότι είναι πράος και ταπεινός στην καρδιά, ώστε και εμείς να γίνουμε στην καρδιά, όχι στην όψη, όχι με μορφή ταπεινοφροσύνης ή ευσεβίας, αλλά με αληθινή ταπεινοφροσύνη και με αληθινή ευσέβεια. Και τότε θα έρθει η ανάπαυση του Χριστού στην καρδιά μας. Άρα λοιπόν, το πρώτο το οποίο ζητάει ο Χριστός από μας όταν μας προσθέσει στην Εκκλησία Του, όταν πάμε προς Αυτόν, είναι να μάθουμε από Αυτόν ότι πρέπει να είμαστε πράης και ταπεινοί στην καρδιά. Βεβαίως, μέσα στο Λόγο του Θεού υπάρχουν πολλά γραμμένα για την ταπείνωση, αλλά εμείς θα μιλήσουμε πρώτα για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, όπως πολύ καλά λες, ότι είναι το πρότυπο της ταπείνωσης. Και διαβάζω από την επιστολή προς Φιλιππησίους, από το δεύτερο κεφάλαιο και από το πέντε εδάφιο. Το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν, το οποίο ήτο εν το Χριστό Ιησού, ο οποίος εν μορφή Θεού υπάρχον δεν ενόμισε αρπαγή το να εινήσαμε το Θεό, αλλά απαρνήθηκε τον εαυτό του, καθώς εκένωσε τον εαυτό του από την δόξα του Θεού, όχι από τη θεότητα, απαρνήθηκε τον εαυτό του και πήρε το σταυρό του και ακολουθεί τώρα το θέλημα του πατρός του. Και ποιος ήταν ο σταυρός του? Λαβών δούλου μορφή, αφού έλαβε λοιπόν δούλου μορφή, αφού προηγούμενα εκένωσε τον εαυτό του από τη δόξα του Θεού, και αφού έγινε όμοιος με τους ανθρώπους, έλαβε δούλου μορφή και έγινε όμοιος με τους ανθρώπους, και αφού ευρέθη κατά το σχήμα ως άνθρωπος, και αφού έλαβε το σχήμα του ανθρώπου, όχι την ουσία, τη μορφή του ανθρώπου, γιατί δεν έπαψε ποτέ να είναι Θεός, τότε έγινε υπήκοος μέχρι θανάτου, τότε εταπείνωσε τον εαυτόν του, πως γενόμενος υπήκοος τον πατέρα του μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Άρα, το χαρακτηριστικό, το βασικό της ταπείνωσης είναι η υπακοή στο Λόγο του Θεού, στις αλήθειες του Ευαγγελίου. Και γι' αυτό, επειδή δηλαδή, όχι επειδή ήταν Υιός Θεού, Θεός αληθινός, αλλά επειδή σαν άνθρωπος εταπείνωσε τον εαυτό του γενόμενος υπήκοος κατά πάντα και μάλιστα μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, δια τούτο και ο Θεός τον υπερήψωσε και χάρισε σε αυτόν όνομα το υπερπάνω όνομα, δια να κλίνει στο όνομα του Ιησού πάνω γόνιοι ουρανίων και πηγίων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Άρα ο μισθός της ταπεινοφροσύνης είναι η δόξα. Γι' αυτό και τη λέει η Γραφή, η ταπείνωσης προπορεύεται της δόξης. Ακόμη ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός λέει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον στο κάπα γάμα κεφάλαιο και στο 12 εδάφιο, όποιος δε υψώσει αυτόν θέλει ταπεινωθεί και όποιος ταπεινώσει αυτόν θέλει υψωθεί. Αυτός είναι ένας σπουδαίος πνευματικός απαράβατος νόμος, όπως υπάρχουν οι φυσικοί νόμοι που είναι απαράβατοι, νόμος της βαρύτητος, ότι αφήσεις από ψηλά να το αφήσεις θα πέσει εξάπαντος. Αν είναι
ελαφρύτερο από τον αέρα, θα πέσει εξάπαντος. Και δεν υπάρχει περίπτωση να μην πέσει. Και όσο ψηλά να το πετάξει, πάλι θα πέσει. Αυτός ο φυσικός νόμος έχει ανταπόκριση και στα πνευματικά, καθώς ο υπερήφανος άνθρωπος όσο ψηλά και να πάει, θα πέσει, θα γκρεμίσει. Γιατί όποιος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί. Αντίθετα, όποιος ταπεινώνει τον εαυτό του θα υψωθεί. Όταν πάρεις ένα φελό και τον βάλεις μέσα στο νερό, θα βγεις στην άφεση τον αφρό, γιατί είναι ελαφρύτερος. Έτσι και ο ταπεινός άνθρωπος εξάπαντος θα υψωθεί, γιατί θα τον υψώσει ο Χριστός. Ένα ωραίο σημείο που αναφέρεται στην επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο 5ο κεφάλαιο και στο, συγγνώμη, στο 5ο κεφάλαιο και στο 5 εδάφιο, λέει «Πάντες δε υποτασσόμενοι εις αλλήλους ενδύθετε την ταπεινοφροσύνη, διότι ο Θεός αντιτάσσεται στους περηφάνους, εις δε του ταπεινούς δίνει χάρη». Όταν λοιπόν, όταν βρίσκεσαι σε σχέση με κάποιους ανθρώπους, εάν ταπεινώσεις τον εαυτό σου, υποτασσόμενος στις απόψεις τους, τότε ο Θεός θα σε υψώσει, γιατί εις τους υπερηφάνους ο Θεός αντιτάσσεται, στους ταπεινούς δίνει χάρη. Και άλλα πολλά εδάφια θα μπορούσαμε να πούμε, αγαπητοί φίλοι, πάνω στην ύψωση και στην ταπείνωση, αλλά το μήνυμα και το κύριο χαρακτηριστικό του ταπεινού ανθρώπου, που μπορεί και να μην είναι, αν είναι, είναι ακόμη πιο εύκολο και πιο καλό να γίνει ταπεινός εν Χριστώ Ιησού, ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Αλλά και αν δεν είναι ταπεινός από τη φύση του, γιατί έχει έντονα κοσμικό φρόνημα ενώ πριν πιστέψει, άρα και αφού αναγεννήθηκε, τον άλλαξε μεν ο Θεός, αλλά υπάρχει μέσα του αυτή η αίσθηση της υπερηφανίας, που πολλές φορές είναι και δικαιολογημένη, γιατί βλέποντας ο άνθρωπος τον εαυτό του κρίνει ότι είναι σημαντικός άνθρωπος ανάμεσα στους ανθρώπους γύρω του. Είναι ευνοημένος, έχει σπουδάσει, έχει δύναμη, έχει χαρακτηριστικά που δεν τα έχουν οι άλλοι. Άρα λοιπόν δικαιολογημένα μπορεί κανείς να καυχέται ή να υπερηφανεύεται. Όμως μπαίνοντας μέσα στην παρουσία του Θεού ο άνθρωπος καταλαβαίνει ότι χωρίς τον Χριστό δεν μπορεί να κάνει τίποτα, γιατί το λέει ο Κύριος αυτό. Ανεφέ μου, δεν δύναστε να κάνετε ουδέν. Επίσης ξέρει ότι ό,τι καλό έχει δεν είναι επειδή το έκανε αυτός. Ο Θεός του το χάρισε. Αν σπούδασε, ο Θεός του δώσε καλό μυαλό και του δώσε και τις ευκαιρίες και τη δυνατότητα και το χρόνο για να σπουδάσει ή οποιοδήποτε καλό και να έχει ο άνθρωπος αυτός. Γιατί είναι γραμμένο «Πάσα δώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνουν εκ τους πατρός των φώτων». Θα πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος όταν γίνεται χριστιανός, ιδιαίτερα όταν γίνεται χριστιανός και διαβάζει το Λόγο του Θεού, να ταπεινώνει τον εαυτό του για να τον υψώσει ο Θεός. Να ταπεινώνει τον εαυτό του για να βρίσκει χάρη από το Θεό. Και πώς εκδηλώνεται και εκφράζεται η ταπείνωση? Με την υπακοή. Με την υπακοή στο θέλημα του Θεού, με την υπακοή στο Λόγο του Θεού, ακόμη και με την, στη σχέση του με τους ανθρώπους, με την υπακοή να ενδύεται ταπεινοφροσύνη. Δηλαδή μην κάνει τον έξυπνο. Μάλιστα ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Ρωμαίους στο Ιώτα Β' κεφάλαιο λέει κάτι που είναι πάρα πολύ ωραίο στο 4, στο 3 εδάφιο. Διότι λέγω δια της χάριτος σε με δοθήσεις προς πάντα ώστις είναι μεταξύ σας, σε όλους που είναι μεταξύ σας εν Χριστώ Ιησού, να μη φρονεί υψηλέτερον παρά ό,τι πρέπει να φρονεί, αλλά να φρονεί ώστε να σοφρονεί κατά το μέτρο της πίστεως, το οποίο ο Θεός εμοίρασε εις έκαστον. Μην έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, να μην υψηλοφρονεί, να μην φρονεί υψηλότερα παρά ό,τι πρέπει να φρονεί, γιατί τότε δεν σοφρονεί, αλλά αν φρονεί ώστε να σοφρονεί, δηλαδή αν έχει τη σοφία που ο Θεός θέλει, η οποία προέρχεται από το φόβο του Θεού,
τότε θα σοφρονεί, ταπεινώνοντας τον εαυτό του για να τον υψώσει ο Θεός. Και άλλα πολλά θα μπορούσαμε να πούμε, αγαπητοί μου φίλοι, για την ταπείνωση, αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά αυτά. Στην τρίτη ερώτησή σου λέει, το λόγο του Θεού στον λόγο του Θεού βλέπουμε ανθρώπους αγαπητούς στο Θεό, αλλά και κάποιους σφόδρα αγαπητούς όπως ο Δανιήλ και ο Ιωάννης, που ήταν και κλειμένος πάντα στον κόλπο του Ιησού. Τι είναι αυτό που καθιστά έναν άνθρωπο σφόδρα αγαπητό στον Θεό? Είναι κάτι που εξαρτάται από τον άνθρωπο? Βέβαια. Βέβαια εξαρτάται από τον άνθρωπο. Ένας άνθρωπος για να είναι σφόδρα αγαπητός πρέπει να έχει ορισμένα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Πρώτον, να ξέρει ότι είναι μικρός και ασήμαντος, ταπεινός δηλαδή, μπροστά στο Θεό. Όταν ξέρει ότι είναι μικρός, τόσο πιο πολύ καταλαβαίνει ότι έχει ανάγκη το Χριστό, τόσο πλησιάζει το Χριστό και τόσο ο Χριστός τον πλησιάζει. Καθώς είναι και γραμμένο, αντιστάθητε στον διάβολο και θα φύγει, πλησιάσετε εις τον Θεό και θα πλησιάσει εσάς. Άρα όσο πιο επίγνωση της αδυναμίας του έχει ο άνθρωπος, τόσο πιο πολύ πλησιάζει το Θεό, τόσο πιο πολύ ο Θεός τον πλησιάζει και τον καθιστά σφόδρα αγαπητό. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι να είναι αφιερωμένος στον Χριστό. Δηλαδή να είναι συνέχεια κοντά στον Χριστό. Πώς? Υποτασσόμενος στο λόγο του. Υπάκουος. Υπάκουος, άρα και αγαπητός. Υπάκουος στα λόγια του Χριστού. Εξητάει τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Ζητάει την παρουσία του Θεού. Ζητάει το Χριστό να τον οδηγεί, να του μιλάει, να τον διδάσκει. Όλη η ψυχή του, το πνεύμα του, η καρδιά του και η διάνοιά του είναι προσκολλημένη στον Κύριο. Καθώς αυτή και είναι και η πρώτη εντολή. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου, εξ όλης της καρδίας σου, ψυχής σου, διανοίας σου και δυνάμεώς σου. Αλλά ταυτόχρονα γίνεται αγαπητός, σφόδρα ο άνθρωπος του Θεού στον Θεό, όταν αγαπάει και τον πλησίον του πραγματικά σαν τον εαυτό του, που είναι δύσκολο, αλλά όταν το εξητάει, το θέλει, τότε ο Θεός το χαρίζει. Και τέλος γίνεται αγαπητός ιδιαίτερα στον Χριστό, όταν εκτελεί την εντολή του να αγαπάει τον αδελφό του όπως ο Χριστός τον αγάπησε. Όσο πιο πολύ λοιπόν πλησιάζει με αγάπη τον Θεό, πλησιάζει με αγάπη τον αδελφό του και πλησιάζει με αγάπη τον πλησίον του, τότε τόσο πιο πολύ εκδηλώνεται η αγάπη του Θεού σε αυτόν τον άνθρωπο. Τέλος, ο σφόδρα αγαπητός πρέπει να είναι πιστός, όπως ήταν ο Αβραάμ, ο οποίος φίλος του Θεού ονομάστηκε. Πρέπει να είναι πιστός, να έχει αγαθοσύνη και απλότητα, για να μην πλανηθεί από το διάβολο, χάνοντας την απλότητα την εν Χριστώ Ιησού. Άρα λοιπόν τα κύρια χαρακτηριστικά είναι, όσο πιο κοντά στο Χριστό τόσο πιο αγαπητός είσαι, όσο πιο διατηρείς την πίστη σου, την αγαθοσύνη σου και την απλότητά σου, τόσο πιο πιστός είσαι, και όσο πιο μικρός και ασήμαντος ξέρεις ότι είσαι, τόσο και πιο ταπεινός, τόσο πιο πολύ σ' αγαπάει ο Χριστός και αποκαλύπτει τη δύναμή του και τη δόξα του στη ζωή σου. Ευχαριστούμε τον Θεό για σένα, αγαπητοί μας φίλοι ανώνυμοι. Να συνεχίσουμε με τον επόμενο Σπύρο από την Κέρκυρα. Σπύρος από την Κέρκυρα. Αγαπητή κύριε Κοροβές, θα ήθελα να συγχαρώ εσάς και τους συντελεστές του διαδικτυακού καναλιού Word of God στην προσπάθειά σας για τη διάδοση της αλήθειας του Ευαγγελίου. Αν και ανήκω σε διαφορετικό δόγμα, ορθοδοξία, οφείλω να ομολογήσω πως η προσπάθειά σας είναι εξαιρετική, άσχετα αν δογματικά οι δύο εκκλησίες διαφέρουν σημαντικά. Εν τέλει ο καθένας μπορεί να συγκρίνει διδασκαλίες και δόγματα και να βγάλει τα συμπεράσματά του. Θα ήθελα με τη σειρά μου να σας ρωτήσω σχετικά με το θέμα που έχει απασχολήσει πολύ το θεολογικό διάλογο και έχει γίνει αντικείμενο μεγάλης αντιπαράθεσης. Ο μυστικός δείπνος. Σύμφωνα με τα γραφόμενα στα συνοπτικά Ευαγγέλια, τη Μεγάλη Πέμπτη έγινε ο μυστικός δείπνος. Επειδή η μέτρηση του χρόνου ήταν διαφορετική τότε από σήμερα, αυτή με σημερινά δεδομένα τοποθετείται τη Μεγάλη Τετάρτη το βράδυ μάλιστα. Από τις λεπτομέρειες φαίνεται ότι ήταν το δείπνο του Εβραϊκού Πάσχα και τα ποτήρια που ο Κύριος ευλόγησε ήταν τα κιντούς. Όμως στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη το Εβραϊκό Πάσχα τοποθετείται το Σάββατο.
Άρα σύμφωνα με αυτό ο μυστικός δείπνος ήταν ένα άλλο γεύμα και όχι το πασχάλιο δείπνο με τα πικρά χόρτα, τα άζυμα και το αρνί. Η πρώτη ερώτησή μου είναι η ακόλουθη. Γιατί υπάρχει διαφωνία μεταξύ των Ευαγγελίων σε ένα τόσο σημαντικό θέμα και ποια είναι η άποψή σας σχετικά με το μυστικό δείπνο? Ήταν το εβραϊκό πασχάλιο δείπνο ή όχι? Γνωρίζω πως το ερώτημά μου είναι δύσκολο, αλλά ήθελα μια απάντηση από εσάς. Εύχομαι σε όλους σας κάθε ευλογία και καλό Πάσχα με εκτίμηση. Σπύρος από Κέρκυρα. Ευχαριστούμε τον Θεό για σένα, αγαπητέ Σπύρο. Το ότι ανήκεις σε ένα διαφορετικό δόγμα την Ορθοδοξία δεν μας στερεί την ευκαιρία να θεωρούμε ο ένας τον άλλον παιδί του Θεού, αδελφό εν Χριστώ, καθώς και οι δύο πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός αναισθήθη, έτσι δεν είναι? Πιστεύουμε βαθιά μέσα στην ψυχή μας ότι ο Πατέρας μας ανέστησε τον Ιησούν των Ναζωραίων, ο οποίος είναι ο ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού και βρίσκεται στον ουρανό, καθώς επίσης όχι ομολογήσει και εσύ και ομολογήσει, υποθέτω και φαντάζομαι και είμαι βέβαιος γι' αυτό, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων. Τώρα ως προς τις δογματικές διαφορές που λέτε ότι έχουμε, επειδή μέχρι τα 37 μου χρόνια ήμουν Ορθόδοξος και ήξερα, όσο ήξερα, τα δόγματα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, μπορώ να σου πω ότι δεν έχουμε διαφορές δογματικές. Εκεί που αλλάζει λίγο η πίστη μας είναι όταν εσείς, καλός ή κακός, προσθέτετε την παράδοση, και δεν μιλάω για την Ιερά Παράδοση που είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού, αλλά μιλάω για την Εκκλησιαστική Παράδοση εκ των υστέρων, ενώ εμείς πιστεύουμε μόνο στην Ιερά Παράδοση, δηλαδή μόνο στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αυτό όμως δεν αλλοιώνει τις δογματικές μας θέσεις. Εύχομαι ο Κύριος να σε ευλογήσει και θα προσπαθήσω να αναφερθώ στο ζήτημα το οποίο μας αναφέρεις περί του μυστικού δείπνου, όπως το έχουμε καταλάβει εμείς. Πρώτα-πρώτα να πάμε στην Έξοδο, να δούμε πώς περιγράφεται στην Παλαιά Διαθήκη το Πάσχα. Γιατί το μυστικός δείπνος δεν είναι τίποτα άλλο παρά το Πάσχα των Εβραίων. Διαβάζω λοιπόν από το ΙΒ κεφάλαιο του βιβλίου Έξοδος. «Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή και προς τον Αρών εν τη γη της Αιγύπτου λέγον, ο μην ούτος είναι εις εσάς αρχή μηνών, θέλει είστε εις εσάς πρώτος των μηνών του ενή αυτού. Λαλήσατε προς πάσαν την συναγωγή του Ισραήλ λέγοντες, την δεκάτη του μηνός ας λάβωσιν εις σε αυτούς έκαστος εν αρνίων κατά τους οίκους των πατριών αυτών εν αρνίων διέκαστον οίκων. Εάν όμως είναι ή εν το οίκο ο λιγοστή δια του αρνίων, αυτός και ο γείτον αυτού, ο πλησιέστρος της οικίας αυτού, ας λάβω συν αυτό, κατά τον αριθμό των ψυχών, έκαστος θέλει να αριθμίστε δια του αρνίων, αναλόγως με το αρκετόν εις αυτό να φάγει. Το δε αρνίον σας θέλει είστε τέλειον αρσενικών ενιάυσεων, εκ των προβάτων ή εκ των εγών θέλετε λάβει αυτό. Και θέλετε φυλάτι αυτό μέχρι τις 14ης του αυτού μηνός, και τούτο τότε, άπαν το πλήθος της συναγωγής του Ισραήλ θέλει σφάξει αυτό προς το εσπέρας και θέλει συλλάβει εκ του αίματος και βάλει επί τους παραστάτας και επί το κατόφλιον της θύρας των οικειών όπου θέλει συφάγει αυτόν. Και θέλει συφάγει το κρέας τη νύχταν εκείνην οπτών εν πυρή με άσημον και με χόρτα πικρά θέλει συφάγει αυτό. Μη φάγεται από αυτού ομών μη δε βραστών εν ύδατη, αλλά οπτών εν πυρή την κεφαλήν αυτού μετά των ποδών αυτού και μετά των εντοστίων αυτού. Και μη αφήσετε υπόλοιπον από αυτού έως το πρωί, ότι δε περισσεύσει από αυτού έως το πρωί, καύσατε εν πυρή. Και τούτο και ούτω θέλετε φάγει αυτό, εζωσμένη τα σωσφία σας, έχοντες τα υποδήματά σας εις τους πόδα σας και τη ράβδο σας εις τη χείρα σας. Και θέλετε λάβει φάγει αυτό μετά σπουδής, είναι Πάσχα του Κυρίου. Διότι τη νύχταν ταύτην θέλω περάσει διαμέσου της γης της Αιγύπτου και θέλω πατάξει παν πρωτότοκον εν τη γη της Αιγύπτου από ανθρώπου έως κτίνους. Και θέλω κάμι κρίσεις εναντίον πάντων των θεών της Αιγύπτου, εγώ ο Κύριος. Και το αίμα θέλει είστε εις εσάς διασημείων
επί των οικειών εις τας οποίας κατοικείτε, και όταν είδω το αίμα, θέλω σας παρατρέξει και πληγή δε θέλει είστε εις εσάς, για να σας εξολοθρεύσει, όταν πατάξω την γη της Αιγύπτου. Και η μέρα αυτή θέλει είστε εις εσάς εις μνημόσυνον, και θέλετε εορτάσει αυτήν εορτήν εις τον Κύριον εις τας γενεάς σας. Κατά νόμων παντοτινών θέλετε εορτάζει αυτήν. Επτά ημέρας θέλετε τρώγει άζημα, από τις πρώτης ημέρας θέλετε σηκώσει το προζύμιον εκ των οικειών σας, διότι ως τις φάγει ένζυμον από τις πρώτης έως τις εβδόμης ημέρας, η ψυχή αυτού θέλει εξολοθρευτεί εκ του Ισραήλ. Και εν τη πρώτη μέρα θέλει είστε σύναξη Αγία, και εν τη εβδόμη μέρα σύναξη Αγία θέλει είστε σε εσάς. Ουδε μία εργασία θέλει γίνεστε εν αυτές, εκτός ότι αν χρειάζεται εις έκας των άνθρωπων δια να φάγει. Τούτο μόνο θέλετε κάμει. Θέλετε φυλάξει λοιπόν την εορτή των Αζήμων, διότι την αυτήν ταύτην ημέραν θέλω εξαγάγει τα τάγματά σας εκ της γης της Αιγύπτου, όθεν κατά νόμων παντοτινών θέλετε φυλάτη την ημέραν ταύτην εις τας γενεάς σας. Αρχόμενοι από τις 14ης ημέρας του μηνός αφεσπέρας θέλετε τρογιάζημα έως της 21ης ημέρας του μηνός εσπέραν. Επτά μέρας δεν θέλει ευρίσκεται προζύμιον εις τας οικίας ημών, διότι ως της φάγει ένζημα, η ψυχή εκείνη θέλει εξολοθρευτεί εκ της συναγωγής του Ισραήλ, είτε ξένος είτε αυτόχθον. Όθεν ένζημο θέλετε φάγει, ουδέν ένζημον θέλετε φάγει. Εν πάσες τες κατοικίες ημών άζημα θέλετε τρώγει. Αμήν. Άρα λοιπόν η εορτή του Πάσχα ξεκινάει σύμφωνα με το Λόγο του Θεού την δεκάτη του πρώτου μηνός, που αποτελούσε άλλωστε και η εορτή του Πάσχα το πρότυπο, την προτύπωση της Σταύρωσης του Χριστού. Γι' αυτό και την Κυριακή των Βαΐων, όταν εισέρχεται ο Ιησούς Χριστός στα Ιεροσόλυμα και όλοι φωνάζουν «Οσανά, οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου», είναι η δεκάτη του πρώτου μηνός. Θα πρέπει λοιπόν τώρα να πάρουν το αρνίον οι Ισραηλίτες το Πάσχα, τη δεκάτη του πρώτου μηνός, και να το κρατήσουν μέχρι τη 14η, 10, 11, 12, 13, 14. Δηλαδή, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Μέχρι την Πέμπτη λοιπόν, τη 14η μέρα, το σφάζουνε. Και τρώνε το βράδυ της Πέμπτης, τρώνε το πασχάλιον γεύμα, δείπνον όπως λες και εσύ, σωστά, που είναι αρνί οπτών εν πυρί, δηλαδή ψητό στη φωτιά, με άζημα και πικρά χόρτα. Και από εκεί και πέρα αρχίζει η εβδομάδα των αζήμων. Το πασχάλιο γεύμα είναι λοιπόν Πέμπτη, ο δείπνος ο μυστικός έλαβε χώρα, που ήταν και η ουσία, γιατί όλες οι εορτές του Πάσχα μέχρι τότε ήταν προτύπωσης του αληθινού αμνού του Θεού που εσφάγει για τις αμαρτίες του κόσμου. Άρα λοιπόν, Κυριακή, 10ου μηνός, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Πέμπτη έφαγαν κατά το έθος του Μωυσέως, κατά την Παλαιά Διαθήκη, ο Ιησούς Χριστός και οι μαθητές του το Πασχάλιον δείπνων, δηλαδή έκαμαν των μυστικών δείπνων. Στη συνέχεια Παρασκευή αρχίζει η εβδομάδα των Αζήμων, η πρώτη μέρα των Αζήμων, από 14 ως 21, όπου εκεί υπάρχει απόλυτη νηστεία και δεν τρώνε άζημα για μια εβδομάδα. Το Σάββατο της οποιασδήποτε αυτής, το Σάββατο αυτής της εβδομάδος θεωρείται γιορτή μεγάλη. Και την 21η του μηνός, δηλαδή το τέλος της εβδομάδος, ήταν πάλι σύναξη Αγία, όπου συμπίπτει τώρα η 21η να είναι 10 είναι Κυριακή, 14 είναι Πέμπτη και Σάββατο είναι η γιορτή μεγάλη, όπως λέει και ο Ιωάννης. Άρα λοιπόν ο μυστικός δείπνος έλαβε χώρα τη Μεγάλη Πέμπτη, κατά τα λεγόμενα τα δικά μας, την Πέμπτη της εβδομάδος εκείνης, και έφαγαν, όπως λέει η Γραφή σε όλα τα Ευαγγέλια, στο κατά Μάρκον, στο κατά Λουκά, ότι μάζεψε ο Κύριος μας τους μαθητάς του και ετοίμασαν το δείπνο
το μεγάλο του Πάσχα της εορτής της Παλαιάς Διαθήκης των Εβραίων. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο βέβαια λέει τα εξής, για να το διαβάσουμε. Διαβάζω από το Ιώτα Θήτα κεφάλαιο και από το 31 εδάφιο. «Οι δε Ιουδαίοι, δια να μη μείνωσιν επί του Σταυρού τα σώματα των εν το Σαββάτο», επειδή το Παρασκευή, «διότι το μεγάλη εκείνη η μέρα του Σαββάτου, παρεκάλεσαν τον Πιλάτον δια να συναθλώσει αυτόν τα σκέλη και να σηκωθώσει. Ήλθαν λοιπόν οι στρατιώτε κλπ». Άρα λοιπόν η ημέρα του Σαββάτου της εβδομάδος των Αζήμων ήταν μεγάλη εορτή. Και την Παρασκευή ήταν η Παρασκευή, προ-Παρασκευή, για το Σάββατο του Πάσχα, το Σάββατο του Πάσχα, το Σάββατο των Αζήμων, της εβδομάδος των Αζήμων. Άρα δεν υπάρχει καμία, όπως λες, ανακολουθία, κατά την ταπεινή μας γνώμη, στα Ευαγγέλια του Χριστού, και δεν ήταν δυνατό να υπάρχει. Βεβαίως το Πάσχα των Εβραίων, το Πασχάλιον δείπνο των Εβραίων ήταν τη Μεγάλη Πέμπτη, και βεβαίως το Σάββατο της εορτής της εβδομάδος της Αζήμων ήταν μεγάλη εορτή. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Εδώ αγαπητοί μου φίλοι θα πρέπει να προσθέσουμε βέβαια κατά αυτό που γράφει στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιον ο Λόγος του Θεού στο κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα και στο 12 εδάφιο. «Και την πρώτη μέρα των Αζήμων, ότε θυσίαζαν το Πάσχα», δηλαδή την 14η ημέρα, καθώς η εβδομάδα των Αζήμων ήταν 14 με 21 όπως είπαμε, «και την πρώτη μέρα των Αζήμων, ότε θυσίαζαν προς το Πάσχα, λέγουσιν προς αυτόν οι μαθητές, που θέλεις να υπάγομεν για να ετοιμάσομεν δια να φάγεις δια το Πάσχα», το μυστικό δείπνο της Πέμπτης, γιατί η Πέμπτη είναι η πρώτη μέρα των Αζήμων, όπως είπαμε, 10ου μηνός ήταν Κυριακή, Δευτέρα, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 10, 11, 12, 13, 14. Ρωτάνε οι μαθητές που θέλεις να ετοιμάσουμε για το Πάσχα και αποστέλει δύο των μαθητών και λοιπά, και μπαίνει πια στη διαδικασία να ετοιμαστεί το Πάσχα, το Πασχάλιον δείπνον, όπου εκεί ο Ιησούς Χριστός θα ευλογήσει τον Άρτον, θα ευλογήσει τον Ίνον, θα ευλογήσει τα πατήρια, θα λάβει χώρα δηλαδή ο δείπνος, ο μυστικός δείπνος, ο οποίος θα αποτελέσει και το πρότυπο του Κυριακού δείπνου που στην συνέχεια ο Ιησούς Χριστός δίδαξε στην Καινή Διαθήκη, στην Εκκλησία του Χριστού, να γίνεται κάθε πρώτη μέρα της εβδομάδος, δηλαδή κάθε Κυριακή. Νομίζω ότι αυτή είναι η άποψή μας και εύχομαι να έγινα κατανοητός, αγαπητέ αδερφέ Σπύρο από την Κέρκυρα. Ο Θεός να σε ευλογήσει πολύ και να σου δίνει σοφία και αποκάλυψη μέσα από το Λόγο Του, για να περπατάς και εσύ και όλοι μας στην πατρίδα μας, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστο και το τέλειον. Και είναι ανάγκη να περπατάμε, μήπως και βρούμε χάρη εμείς οι Έλληνες ενώπιον του Θεού και ελευθερώσει λίγο την πατρίδα μας από τα δεινά από τα οποία βρίσκεται. Γιατί πιστεύω ότι μόνο ο Χριστός μπορεί να σώσει την Ελλάδα, όπως είπανε και άνθρωποι μεγάλοι Έλληνες τα παλαιότερα χρόνια. Μόνο ο Χριστός μπορεί να σώσει την Ελλάδα, και το πιστεύω, και μόνο όταν προσευχόμαστε για την πατρίδα μας, για τα αδέλφια μας όλα, ελπίζουμε ότι ο Θεός θα ακούσει και θα, στις προσευχές μας, και θα επέμβει προς ευλογία. Ο Θεός να είναι μαζί σου αγαπητέ. Συνεχίζουμε με τον Ντίνο, Ντίνος από το εξωτερικό. Διαβάζω. «Σας χαιρετώ και σας εύχομαι η χάρη του Κυρίου να είναι πάντα με εσάς. Σας παρακαλώ από τον πολύτιμο χρόνο σας να μου εξηγήσετε από Τιμόθεο, επιστολή πρώτη και κεφάλαιο δεύτερο, εδάφιο 1-2. Να το διαβάσουμε. Επιστολή πρώτη, κεφάλαιο Β, εδάφιο 1-2. Παρακαλώ λοιπόν προπάντων να κάνετε δεείς προσευχάς παρακλήσεις ευχαριστίας υπέρ πάντων των ανθρώπων, υπέρ βασιλέων και πάντων των όντων εν αξιόμαση, δια να διάγομεν βίων ατάραχων και ησύχιων εν πάση ευσεβία και σεμνότητη». Μάλιστα. Πώς ερμηνεύεται το ότι
κυβερνώντες σε πολλές χώρες του κόσμου σήμερα καταδυναστεύουν, καταπατούν, σκοτώνουν ακόμη πολίτες, και αυτό όχι στα παλιά χρόνια αλλά και ως σήμερα στα χρόνια μας. Αραβικά κράτη, Συρία, Βόρεια Κορέα, Κίνα, Ελλάδα με τόσα σκάνδαλα τα τελευταία 50 χρόνια, ο πόλεμος πριν 20 χρόνια στη Ιουγκοσλαβία κλπ. Και αν δούμε όλες τις χώρες μία-μία, κάθε άλλο παρά βίο ησύχιο και ατάραχο, ευσέβεια και σεμνότητα υπάρχει, ομοφιλοφιλία με νόμο γάμο, με νόμιμο γάμο σε πολλά κράτη διαπιστώνουμε. Εύχομαι να έγινα κατανοητό. Σας ευχαριστώ με κάθε εκτίμηση για τον κόπο σας. Αμήν. Ναι, αγαπητέ Ντίνο, αυτή είναι η αλήθεια, αυτός είναι ο κόσμος. Αυτός είναι ο κόσμος. Κείτε εν το πονηρό. Ο άρχον και ο θεός του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος. Και όσο στις έσχατες ημέρες αυξάνει η απιστία, που αυξάνει, όσο η αμαρτία τίνει να φτάσει στο πλήρες, που τίνει, τόσο και η αδικία μέσα στις ζωές όλων των ανθρώπων όλης της γης θα γίνεται πιο έντονη, πιο καταστροφική, πιο επικίνδυνη. Μέσα λοιπόν σε όλον αυτό τον κόσμο της απιστίας, της αμαρτίας, της διαστροφής, της διαφθοράς, καθώς η αμαρτία αυξάνει, όπως λες, ομοφιλοφιλία, ασέβεια αυξάνει, ευχαριστούμε τον Θεό γιατί υπάρχει μέσα σε αυτή την ανθρωπότητα ένα μικρό υπόλοιπο. Υπάρχει ένα μικρό πίμνιο, το οποίο έχει δεχθεί τον Ιησού Χριστό και εν το ονόματι του Ιησού Χριστού προσεύχεται στον Πατέρα Θεό για όλους τους ανθρώπους και ιδιαιτέρως για τις αρχές και τις εξουσίες, που όπως είναι γραμμένο στην επιστολή προς Ρωμαίους, και θέλω να το διαβάσουμε. Γράφει λοιπόν η Γραφή, πάσα ψυχίας υποτάσσεται εις τα σανωτέρας εξουσίας, διότι δεν υπάρχει εξουσία η μία από Θεού, εδέ ούσε εξουσία υπό του Θεού είναι τεταγμένε. Να προσεύχεται λοιπόν αυτό το μικρό πίμνιο στο οποίο ευαρεστήθη ο Θεός για αυτές τις αρχές και τις εξουσίες. Για να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι να προσευχόμαστε για αυτές τις αρχές και τις εξουσίες που ο Θεός έχει βάλει, ας φανταστούμε έναν κόσμο χωρίς αρχές και εξουσίες, χωρίς αυτό που λέγεται ένομος τάξης. Χωρίς νόμο. Και θα επικρατούσε πια ο νόμος της ζούγκλας. Αυτό λέγεται κοινωνικό κράχ. Εκεί δεν υπάρχει άρχον, δεν υπάρχει εξουσία, δεν υπάρχει αστυνομία, δεν υπάρχει νομοθεσία, δεν υπάρχει τίποτα, παρά υπάρχει μόνο ο νόμος της ζούγκλας. Άρα λοιπόν, ας είμαστε ευχαριστημένοι και ας δοξάζουμε το Θεό και ας προσευχόμαστε για τις αρχές και τις εξουσίες που ο Θεός βάζει σε έναν κόσμο αμαρτίας, απιστίας, διαστροφής, αδικίας, για να διαφυλάξει το μικρό πίμνιο να ζει μέσα στην παρουσία του Θεού βίων ατάραχων και ησύχιων. Γιατί αυτό το μικρό πίμνιο είναι έξω από τον κόσμο. Τελείως έξω από τον κόσμο, όπως ο Χριστός ήταν έξω από τον κόσμο. Βέβαια, προσευχόμαστε και πρέπει να προσευχόμαστε για όλους τους ανθρώπους, γιατί ο Χριστός θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να έρθουν σε μετάνοια. Προσευχόμαστε για τους άρχοντες, να τους δίνει σοφία και σύνεση ο Θεός, να εργάζεται στις καρδιές τους ώστε να μην επέλθει η έλλειψη, η καταστροφή της ένομης τάξης στην ανθρωπότητα, γιατί τότε τα πράγματα θα είναι τραγικά. Η ένομη τάξη, η αλήθεια είναι ότι θα παρέλθει,
μετά την αρπαγή της Εκκλησίας, όταν θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος. Εκεί θα έρθει η μεγάλη ώρα του πειρασμού που θα δοκιμάσει όλη την οικουμένη. Γιατί σήμερα, αγαπητέ Ντίνο, υπάρχει μια μεγάλη πνευματική ισορροπία, όπου την εξουσία σε αυτόν τον κόσμο την έχει ο Χριστός, καθώς είναι γραμμένο και καθώς ομολόγησε ο ίδιος ο Κύριος μας μετά την Ανάστασή Του, «Εις εμέ δόθη πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη». Και αυτός ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Και η Εκκλησία είναι το σώμα αυτού του Κυρίου, του Ιησού Χριστού. Και η δύναμη της Εκκλησίας που είναι το σώμα του Χριστού είναι ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας. Και όσο υπάρχει η Εκκλησία εδώ, υπάρχει μια πνευματική ισορροπία. Ο διάβολος δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Γιατί ο διάβολος θέλει να γκρεμίσει τις αρχές και τις εξουσίες. Αλλά οι αρχές και οι εξουσίες στην ανθρωπότητα είναι βαλμένες από τον Χριστό. Βαλμένες από τον Θεό. Δεν υπάρχει όμως καμία αμφιβολία ότι και οι αρχές, οι εξουσίες κοίται εν το πονηρό. Αλλά επιβάλλουν την ένομον τάξη σε όλα τα κράτη. Γι' αυτό και δεν επικρατεί ο νόμος της ζούγκλας. Ο ένας να τρώει τον άλλον. Με την ισχύ του μεγαλυτέρου και του δυνατοτέρου. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Θεό για την ένομη τάξη που επιβάλλει ακόμη και θα συνεχίζει να την επιβάλλει μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας. Για να ζουν οι χριστιανοί όσο είναι δυνατόν μέσα σε αυτόν τον κόσμο της αμαρτίας, βίων ησύχιων και ατάραχων. Και γι' αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να προσευχόμαστε για την ένομη τάξη, για τους άρχοντες, για τους όντας εν αξιόμαση, για να διατηρείται ή όταν πέφτει να δημιουργείται ξανά η ένομος τάξης. Για να ζούμε βίων ησύχιων και ατάραχων. Για να το καταλάβουμε λίγο περισσότερο, σκέψου στην Ελλάδα να επέλθει κατάλυση σε ένομης τάξης που δεν είναι δύσκολο. Εάν πτωχεύσει παραδείγματος χάρη μια χώρα, η Ελλάδα, και δεν έχει χρήματα να αγοράζει πετρέλαιο, παραδείγματος χάρη, δεν θα έχει ηλεκτρισμό, δεν θα έχει συγκοινωνίες, δεν θα έχει αστυνομία. Καταλαβαίνεις λοιπόν σε τι κατάσταση θα ζει η ανθρωπότητα, οι Έλληνες τότε. Βάρβαρη κατάσταση. Δεν εννοώ και ούτε πολιτικολογώ ότι αν πτωχεύσουμε ή φύγουμε από το ευρώ θα καταληθεί η ένομος τάξης, όχι. Αλλά λέω κάποιοι, από οποιαδήποτε αιτία και αν καταληθεί η ένομος της τάξης, καταστράφηκε η Ελλάδα. Γι' αυτό και ο Θεός επιβάλλει, φέρνει την ένομον τάξη και θυμίσω απαρχής της ανθρωπότητος. Την αρχαία Ελλάδα και πιο πριν. Πάντοτε υπήρχαν βασιλείς, άρχοντες, ηγεμόνες. Γιατί πρέπει να υπάρχει η ένομος τάξης. Για αυτές λοιπόν τις αρχές της εξουσίας που βάζει ο Θεός για να υπάρχει ένομος τάξης στο κράτος, στα κράτη, έστω και αν αυτοί οι άρχοντες κίνται, που κίνται, εκτός αν είναι χριστιανοί, κίνται τον πονηρό. Άρα υπάρχει ο μαμονάς της αδικίας, τα σκάνδαλα, υπάρχει η αδικία μεταξύ των ανθρώπων, υπάρχει η κακία, υπάρχει ο φόνος, υπάρχει η αμαρτία, υπάρχουν τα έργα της σαρκός. Πορνεία, μοιχεία, καθαρσία, φαρμακεία, έρηδες, υπάρχουν τα έργα της σαρκός. Αλλά διατηρείται κατά χάριν Θεού η ένομος τάξης, ώστε να μπορεί το μικρόν πίμνιον, όσο του είναι δυνατόν, μέσα σε αυτόν τον κόσμο, να ζει βίων ησύχιων και ατάραχων, εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Γι' αυτό έχουμε υποχρέωση, αδερφέ μου, εμείς οι χριστιανοί, να προσευχόμαστε για τους άρχοντες, όλους. Όχι τους αυτούς που συμπαθούμε σαν πολιτικά κόμματα ή τους άλλους, για όλους τους άρχοντες. Ο Θεός να τους δίνει σοφία και σύνεση, ώστε να μπορούμε να εξαγοράζουμε τον καιρό, ιδίως στις έσχατες ημέρες, που οι μέρες είναι πονηρές.
υπακούοντας κατά πάντα στο Λόγο του Θεού και περπατώντας μη ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητέ Ντίνο, από το εξωτερικό. Ευχαριστούμε τον Θεό για την ερώτηση που μας έστειλες. Είναι πολύ σημαντική και είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε και να ευγνωμονούμε τον Θεό για την ένομη τάξη που υπάρχει, υπήρχε, υπάρχει και θα συνεχίζει να υπάρχει στην ανθρωπότητα μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας. Γιατί μετά από αυτό θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος, θα σταματήσει, θα διακοπεί αυτή η πνευματική ισορροπία που στη γη εξουσία έχει η Εκκλησία του Χριστού, καθώς κεφαλή της είναι ο Χριστός και δύναμή της ο Παράκλητος. Και όταν καταληθεί αυτή η πνευματική ισορροπία, τότε θα ανοίξουν οι πύλες της κόλασης και τότε θα εκδηλωθεί αφενός μεν η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας, αφετέρου δε η οργή του Αντίχριστου και του Διαβόλου επί των ανθρώπων, επάνω στους ανθρώπους, οι οποίοι τελικά κατάλαβαν ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος, αρχής γενωμένης από τους Ισραηλίτες, από το λαό Ισραήλ, κατάλαβαν ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Μεσσίας, και καθώς θα ακούγεται το κήρυγμα του Ευαγγελίου του αιωνίου, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Μεσσίας, θα ακούγεται το κήρυγμα από αγγέλους, από τους δύο προφήτες, αλλά και από όλους όσους πιστέψουν, τότε θα εκδηλωθεί πάνω σε αυτούς και η οργή του Αντίχριστου. Φοβερές καταστάσεις για 7 χρόνια που περιγράφονται μέσα στο αποκαλυπτικό αυτό βιβλίο Αποκάλυψης του Ιωάννου. Ευχαριστούμε τον Θεό για σένα, αδερφέ μου Ντίνο, γιατί μας έδωσε ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα των ημερών μας. Εδώ όμως, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας πέρασε, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε τον Θεό για όλα και σας ευχόμαστε μέσα από τα βάθη της ψυχής μας κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας.